συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλοι και γειτόνιοι. Γείτονοι είμαστε εδώ, στον κοινό αγώνα. Θα διαβάσω μια δήλωση του Προέδρου του Εκπολιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Γεννηματά, που λόγω κολλήματος τελευταίας στιγμής υγείας μας έδωσε την ομιλία του και θα τη διαβάσω. Κύριε Γενική Γραμματέα, φίλοι και φίλες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιούνιου. Αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ από το 1972. Φτάσαμε στο 2020. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε ακόμα όμως περισσότερο για τη φύση, τα τρόφιμα που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε. Εμείς οι κάτοικοι του οικισμού Γεννηματά 2 είμαστε μια ανάσα από τη χωματερή. Μια χωματερή που μολύνει και γεμίζει καρκίνους και αρρωσταίνει τη ζωή μας. Στο συγκεκριμένο οικισμό, εργατικές κατοικίες, κατοικούν εργαζόμενοι, πολύτεκνοι που δουλεύαμε μια ζωή. Και όταν μας κληρώθηκαν τα σπίτια, δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι τα σπίτια αυτά που πήραμε από τον ΟΕΚ θα ήταν μια ανάσα από το καρκίνωμα της χωματερής. Στο συγκεκριμένο οικισμό, πέρα από τη χωματερή, περνάνε πάνω από τα σπίτια μας και οι γραμμές υπερυψηλής στάσεως της ΔΕΗ. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ακόμα δεν μας έχουν παραχωρηθεί τα οριστικά παραχωρητήρια των σπιτιών μας. Αντί λοιπόν να γίνει μια σωστή μελέτη για την απομάκρυνση της χωματερής, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές και η Δημοτική Αρχή Φυλής ανανεώνουν συνεχώς την παράταση της χωματερής. Είναι μια καθαρά εγκληματική ενέργεια σε βάρος της υγείας όλων των κατοίκων της περιοχής μας. Γι' αυτό, καλό σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά και κάθε μέρα να αγωνιστούμε όλοι οι φορείς, σωματεία, για το κλείσιμο και απομάκρυνση του καρκινώματος που λέγεται χωματερή. Ούτε στα Λιώσια, ούτε στη Φυλή, να κλείσει τώρα η χωματερή. Μπάμπης Στεριανός, Πρόεδρος Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Γεννηματά 2.